Κυρία Υπουργέ, και φέτος καταγράφονται σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού στις δομές ειδικής εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη. Αφορά μαθητές με αναπηρίες, με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, που χρήζουν σύνθετης διεπιστημονικής στήριξης. Οι ελλείψεις βέβαια αυτές έρχονται σε συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς που η λειτουργία των ειδικών σχολείων υλοποιήθηκε χωρίς ουσιαστικά παιδαγωγικά και υγειονομικά μέτρα, χωρίς υποδομές και μέσα, ενώ οι υπόλοιπες δομές, τμήματα ένταξης και παράλληλη εξατομικευμένη στήριξη, επί της ουσίας παρέμειναν για πολλούς μήνες κλειστές, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μορφωτικά, συναισθηματικά και κοινωνικά κενά. Το τέταρτο κύμα της πανδημίας είναι σε εξέλιξη. Τα κρούσματα αναμένεται να είναι πολλά και στα τυπικά σχολεία και στα ειδικά πολύ περισσότερο. Οι προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού έπρεπε να υπερβαίνουν τις περσινές προσλήψεις για να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα αποφυγής συγχρονισμού στις τάξεις ή να μην δημιουργηθούν κενά από την όσηση του προσωπικού και να συνεχίζεται απρόσκοπτα το επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο. Ενδεικτικά και για του λόγου του αληθές, να αναφέρουμε ότι στα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας οι προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, εργαθεραπευτές, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες είναι 759 λιγότερες. Μόλις το 30% των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη έχει καλυφθεί. Τη στιγμή που ο αριθμός αυτός αφορά μόνο όσες εγκρίθηκαν το προηγούμενο έτος, χωρίς να συνυπολογίζονται όσες άλλες προκύψουν από τη νέα σχολική χρονιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αντί για ένα παιδί, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν στην ευθύνη τους ταυτόχρονα 2 και 3 παιδιά. Πολλά επίσης τμήματα ένταξης είναι κλειστά. Δεν θα σας πάω πολύ μακριά, δεν θα σας αναφέρω για ολόκληρη την Ελλάδα. Βύρωνα, 6ο και 7ο δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, συνεχίζεται η ανάλγητη στάση του Υπουργείου Παιδείας. Όχι μόνο να μην παίρνει ουσιαστικά μέτρα προστασίας από την πανδημία, αλλά να στερεί από τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες τον εξειδικευμένο παιδαγωγό, επιστήμονα βοηθητικό προσωπικό που είναι αναγκαίος. 2 καθοριστικής σημασίας εκπαιδευτικοί θεσμοί που ενισχύουν την παιδαγωγική πράξη και την μαθησιακή διαδικασία, την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, βοηθάει το παιδί για να ενταχθεί στο σχολικό περιβάλλον, απειλούνται. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι προτίθεστε να κάνετε για να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν σε όλο το αναγκαίο προσωπικό για όλες τις ειδικότητες για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και του προσωπικού καθαριότητας? Και δεύτερον, για τη μείωση της αναλογίας μαθητών ανά τάξη, για επιπλέον δρομολόγια για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, μαζικά τεστ, ιχνηλάτιση κρουσμάτων, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε σύνδεση με τα ειδικά σχολεία. Ευχαριστώ. Το Υπουργείο, κύριε συνάδελφε, το δικό μας Υπουργείο, ανταποκρινόμενο στις δεσμεύσεις του για την ανάληψη και υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης παιδιών και νέων με αναπηρία στην ενταξιακή και νησιωτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, έχει προχωρήσει στην ενδυνάμωση των ειδικών σχολείων. Το ανέφερα πριν και στην απάντησή μου στον κύριο Δελή. Με μόνιμο διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, ήδη από πέρυσι, που ήταν η πρώτη στα εκπαιδευτικά χρονικά. Άρα λοιπόν η ένστασή σας ότι είμαστε ανάλγητοι στο θέμα αυτό, μάλλον δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα και τους αριθμούς. Και η μέρημνά μας, επαναλαμβάνω αυτά που είπα στον συνάδελφό μας, τον κύριο Δελή, δεν περιορίζεται μόνο στην ειδική αγωγή, αλλά και στη γενική εκπαίδευση, αφού ενισχύουμε τα σχολεία με 11.700 μόνιμους διορισμούς, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Για όλους μας, βασικό μέλημα είναι τα άτομα που στελεχώνουν τις θέσεις του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, να έχουν άμεση σχέση με τις ειδικές εκπαιδευτικές και καθημερινές ανάγκες για την κάθε περίπτωση μαθητή και να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να υποστηρίξουν ολοκληρωμένα τον μαθητή και την μαθήτρια στη σχολική μονάδα. Γιατί μόνο έτσι αναβαθμίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης με όρους ισοτιμίας, αλλά και με την ορθολογική κατανομή των εκπαιδευτικών μας και την κατάλληλη αξιοποίησή τους. Παράλληλα με τον νόμο που ψηφίσαμε πρόσφατα, τον 4823, με τίτλο Αναβάθμιση του Σχολείου, Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, ενδυναμώθηκαν τα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης και συστήθηκαν για πρώτη φορά 1.100 οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τη στελέχωση των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων της Γενικής μας Εκπαίδευσης, με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαρτήτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.
Επίσης, ενισχύθηκαν τα κεδασί με προσωπικό ειδικοτήτων λόγο-θεραπευτών ΠΕ21 κατά 16 θέσεις, εργοθεραπευτών ΠΕ29 κατά 19 θέσεις και φυσιοθεραπευτών ΠΕ28 κατά 9 θέσεις, προκειμένου να στελεχώνουν κατά περίπτωση τις επιτροπές διεπιστημονικής υποστήριξης, παρέχοντας στήριξη σε όλες ανεξαιρέτως τις εκπαιδευτικές δομές, συμπεριλαμβανομένων και των υπηαγωγείων, ώστε να υπάρχει πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση. Δεδομένου ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά δυναμική, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες προσλήψεις για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών ή και εκείνων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε επόμενη χρονική φάση. Όσον αφορά στην πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητα των σχολικών μονάδων, είχαμε ήδη υποβάλει αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και βεβαίως και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή της ΠΗΣ 33 του 6 με απόφασή της ενέκρινε την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης από τους Δήμους 15.482 τόμων ως προσωπικό καθαριότητα στις σχολικές μονάδες της χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ίση με το διδακτικό έτος, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, καθώς και τον μέγιστο αριθμό ωρών ημερησίας απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Βορύδης, δήλωσε και την αύξηση των ωρών και την αύξηση του προσωπικού. Κύριε Υπουργέ, τα περί ισότιμης πρόσβασης, ειδικά στα άτομα με αναπηρία, νομίζω ότι οι αριθμοί από μόνοι τους μιλούν. Και στοιχεία τα οποία δεν τα λέει το ΚΚΕ, το ποσοστό μαθητών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, που κυμαίνονται από 1,8 έως 2,9 σε σχέση με το γενικό μαθητικό πληθυσμό. Άρα τα περί ισότιμης πρόσβασης αφήστε τα κατά μέρους. Ξέρετε, τα εισδήματα της πρώιμης διάγνωσης που αναφερθήκατε, υπάρχει ήδη, διατηρείται το νομικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το εισήγαγε. Εσείς το συνεχίζετε. Επί της ουσίας, δεν υπάρχει πρώιμη διάγνωση σε καθαρά επιστημονική βάση. Η πρώτη αντιμετώπιση γίνεται στο σχολείο, όχι από ειδικούς, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Και όταν και εφόσον αποτύχει αυτή η πρώτη αντιμετώπιση, τότε πάει στους ειδικούς. Ναι, αλλά έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κρίσιμο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να μας απαντήσετε στο εξής ερώτημα. Μας είπατε αριθμούς προσλήψεων και τα λοιπά σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ισχύει, στην πρωτολογία σας θέσαμε το ζήτημα, ισχύει ή δεν ισχύει ότι φέτος στην πρωτοβάθμια είναι 759 λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με πέρυσι? Και γιατί? Πρέπει να μας απαντήσετε. Μας λέτε γενικά νούμερα. Με βάση τις ανάγκες καθορίζονται και τα νούμερα και οι προσλήψεις. Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων, για να μην αδικήσουμε καμία, βάζει από παντού, κυρία Υπουργέ, ελλείψεις εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, ανεπαρκή μέτρα κατά της πανδημίας, κακές στηριακές υποδομές. Όλα αυτά μαζί καθιστούν την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών, δυσβάσταχτη, απαγορευτική για την ουσιαστική επιστημονική και παιδαγωγική παρέμβαση. Με τους γονείς να σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Για τις ελλείψεις προσωπικού, θα έλεγα ότι είναι πλήγμα, πραγματικό πλήγμα στις ανάγκες των μαθητών, οι περικοπές στην παράλληλη στήριξη. Αυτή η προφορική οδηγία που δώσατε ως Υπουργείο, με βάση την οποία κλήθηκαν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να δηλώσουν τα κενά στην παράλληλη στήριξη, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και σχολικούς νοσηλευτές, ομαδοποιημένα και με τον όρο ο αριθμός τους να μην ξεπερνάει τους δύο ανασχολική μονάδα, ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Από πού και ως πού το Υπουργείο, η κυβέρνηση, ένας υπουργός καθορίζει το ποιες είναι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και όχι η ίδια η επιστήμη. Ενώ θα έπρεπε για κάθε παιδί με ιδιαίτερες μαθησιακές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρόβλημα υγείας ή αναπηρία να προσλαμβάνεται και ο αντίστοιχος εργαζόμενος της αναγκαίας ειδικότητα. Με αυτή λοιπόν την οδηγία μειώθηκαν κατά πολύ οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη. Με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μείνουν είτε χωρίς είτε με ελλειπή υποστήριξη και μάλιστα ύστερα από σχεδόν 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης.
και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας εγκληματικής κυβερνητικής διαχείρισης της πανδημίας. Θα σας υπενθυμίσω τον νόμο 4186 επί Αρβανιτόπουλου, δεν ήταν νόμος του Υπουργείου Παιδείας, το άρθρο 28 που αφορούσε τότε το Υπουργείο Παιδείας, που επεκτάθηκε η πρόσληψη ιδιωτικής παράλληλης στήριξης από τη γενική εκπαίδευση που ίσχυε στην ειδική εκπαίδευση, υποχρεώνοντας τους ήδη επιβαρημένους γονείς να καλύψουν με δικά τους έξοδα την υποστελέχωση και τα χιλιάδες κενά που ποτέ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου, αλλά ούτε και στην ώρα τους. Έτσι λοιπόν η ιδιωτική παράλληλη στήριξη αποτέλεσε μονόδρομο επί της ουσίας για τη στήριξη. Λάτε, κύριε Συνδικάκη. Αυτή την πολιτική υλοποιείται σήμερα και φυσικά κανένα απολύτως μέτρο, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, για τα μέτρα κατά της πανδημίας. Απροετοίμαστα και φέτος τα σχολεία. Άνοιξαν με κοντέινερ, με αίθουσες από πάνελ, με συμπτύξεις τμήματων, ενώ είχατε όλο το χρονικό διάστημα μπροστά σας για να λύσετε ζητήματα. Δηλαδή τι, να πάρετε επιπλέον εκπαιδευτικούς, στα δύο να χωρίσετε τα τμήματα, να ενισχύσετε το προσωπικό καθαριότητας, τίποτα από όλα αυτά στο όνομα του κόστους. Ωραία. Λοιπόν, πάρτε τώρα σημαντικές αποφάσεις, γιατί θα είναι πολύ αργά στην πορεία. Ευχαριστώ.